Σήμερα, κορατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρη. Γιορτάζει ένα τραγούδι από το soundtrack του ρόκη, μια λυσίδα καταστημάτων με χαριτωμένα δωράκια χωρί χρησιμότητα και ένα αθλητή του γκολφ που το λένε τίγρη ξύλο. Πριν ξεκινήσουμε, να σε ενημερώσω ακροατή μου ότι σύμφωνα με την θεματολογία, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην αγάπη του ανθρώπου προ τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Όταν οι άνθρωποι πουλούσαν του εχμαλώτου του για κατοικίδια. Σαν σήμερα το 904, ισχυρό πειρατικό στόλο από Άραβε θα αγκυροβολήσει έξω από την Θεσσαλονίκη. Δύο μέρε μετά θα καταλάβει την πόλη και περίπου 30.000 κάτοικοι θα παρθούν εχμάλωτοι και στην συνέχεια θα πουληθούν σε σκλαβοπάζαρα τη Αφρική. Όταν οι άνθρωποι έβγαζαν τα μάτια του και όχι με την καλή έννοια. 2014. Η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειο Β', ο, Δεύτερος, ο επωνομαζόμενο και βουλγαροχτόνο, θα συντρίψει τον βούλγαρο Τσάρο Σαμουήλ. Αλλά προφανώ δεν του έφτανε αυτό, διότι έπειτα θα τυφλώσει έναν προ έναν του 15.000 εχμαλώτους που συνέλαβε. Δύσκολη δουλειά, Κροατή μου. Θέλει και υπομονή, έχει και το άγχο, διότι έχει και 30.000 μάτια να σε κοιτάνε στην αρχή τουλάχιστον. Όταν οι άνθρωποι περίμεναν να φυσήσει ένα αέρα που λέει και το άσμα, αλλά όχι για να δροσιστούν. Πάμε στο 1825, όταν λόγω νημεία θα αποτύχει η προσπάθεια του ελληνικού στόλου να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στο λιμάνι τη Αλεξάνδρεια. Και όχι ότι μα έφταιγαν τα πλοία του, αλλά εκείνο ο Ιμπραήμ είχε πατήσει το πόδι του στην Πελοπόννησο και είχε ρημάξει τον τόπο και εκεί στην Αλεξάνδρεια ήταν ο πατέρα του. Και είπαμε να τον ανατινάξουμε για αντίπεινα όλων των δεινών που μα προξένησε ο γιο του. Διότι εμεί, ακροατή μου, δεν είμαστε. Σαν τα μούτρα του και δεν πιστεύουμε σε αυτά τα οφθαλμό αντί οφθαλμού. Και να πάμε στο 1900, όπου θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα ενό εγκλήματο, διότι η δολοφονία που έλαβε χώρα εκείνη την ημέρα δεν ήταν το έγκλημα, αλλά η πληρωμή του εγκλήματο. Στι 29 Ιουλίου, λοιπόν, ο βασιλιά τη Ιταλία, Ουμβέρτο I, θα δολοφονηθεί από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέση. Ο δράστη θα δηλώσει πω έτσι πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο όταν ο βασιλιά είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντα πυροβολικό και σκοτώνοντα εργάτε. Και εφόσον μιλάμε για εξέγερση εργατών το 1900, το πιο πιθανό είναι να διαμαρτύρονταν ώστε να πληρώνονται με χρήματα αντί με φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Σαν σήμερα το 1836, εγκαινιάζεται η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Το 1890, θα φύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βανγκόγκ, ο Λανδό ζωγράφο, θρηλυκή μορφή τη ιστορία του μετα-impressionισμού. Έζησε μια ταραχώδη ζωή και έφυγε τόσο τραγικά όσο έζησε, έχοντα πουλήσει εν ζωή μονάχα έναν πίνακα, αν και μέσα σε μία δεκαετία είχε ολοκληρώσει πάνω από 2.000 2.100. Ήταν πελάτη ενό ανοχή, στον οποίο εργαζόταν μία κοπέλα και μια μέρα έκοψε το αυτί του, το έβαλε σε ένα κομμάτι χαρτί, πήγε στον Νίκο και τη τον χάρισε. Εκείνη του έλεγε να συνέλθει ότι ήταν καλό ζωγράφο και πω μια μέρα θα γινόταν διάσημο, αλλά εκείνο δεν την άκουγε. Στι 29 Ιουλίου του 1919 θα γεννηθεί ο Μίλτο Σαχτούρη, σημαντικό μεταπολεμικό ποιητή. Σαν σήμερα το 1925 θα γεννηθεί στοιχείο ο Μίκη Θοδωράκη. Μέσα από τη μουσική του βάψαμε σημαίε, μάθαμε ποιοι είμαστε, μάθαμε το ρίτσο το Σεφέρι και τον Ελίτη. Το 2004 θα φύγει από τη ζωή η γνωστή ηθοποιό Ρένα Βλαχοπούλου. Κλείσαμε και σήμερα, κορατή μου. Αύριο τα καινούργια. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία.